Αλίο Μητσερού, εκεί βρίσκεται η Νικόλ Κουναφιένο, μαζί μου στο στούντιο η Νίκος Προκομένος και Στέλλα Σάβα. Λοιπόν, Στέλλα, πρώτα σε σένα, επίκειται νέα σύλληψη. Λοιπόν, καλησπέρα Μιχάλη. Αρχικά να πούμε πως την ώρα που η αγωνία για την εξάχρονη βρίσκεται στο κόκκινο, υπάρχουν ραγδαίες εξελίξεις όσον αφορά τις έρευνες. Δεν γνωρίζουμε με σιγουριά αν επίκειται νέα σύλληψη. Αυτό που γνωρίζουμε όμως με σιγουριά είναι πως στο κάδρο των ερευνών τοποθετείται και δεύτερο πρόσωπο. Συγκεκριμένα, Μιχάλη, πρόκειται για Ελληνοκύπριο. Μιλούμε για τον ύποπτο Ορέστη. Δηλαδή αυτό το προφίλ που περιγράψαμε χθες και έγινε ανακοινώσει και στο δικαστήριο. Λοιπόν, πρόκειται, να πούμε πως πρόκειται πάντα για πληροφορίες, Μιχάλη. Η όλη κινητοποίηση, αυτό που μας λέχθηκε, είναι ότι ξεκίνησε από τις έρευνες για τον μυστηριώδη Ορέστη, ο οποίος, να υπενθυμίσουμε, Μιχάλη, είναι το πρόσωπο που φαίνεται να μίλησε τελευταίος μαζί με την 38χρονη, καθώς σύμφωνα πάντα με την κατάθεση που έδωσε η φίλη της στην αστυνομία, η 38χρονη, υπενθυμίζουμε, της είχε αναφέρει ότι θα έρθει στην Λευκωσία για να συναντηθεί με τον Ορέστη, με τον οποίο αντάλλαζε μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η όλη κινητοποίηση ξεκίνησε από την διερεύνηση για το να μάθουμε ή να καταλήξουν στα ίχνη του Ορέστη. Υπήρχε μια κινητοποίηση, έγιναν έρευνες, Μιχάλη, πριν από λίγο σε συγκεκριμένη περιοχή εναντίον του συγκεκριμένου προσώπου που φέρεται πάντα με τις ίδιες πληροφορίες να τοποθετείται στο κάδρο των ερευνών. Δεν αποκλείεται να εκδοθεί και νέο ένταλμα σύλληψης. Η νύχτα θα είναι μεγάλη για τις έρευνες, Μιχάλη. Να πούμε πως σήμερα έχει ανακριθεί εκ νέου και ο 33χρονος από την Ρουμανία, ο οποίος είναι και ο μοναδικός μέχρι στιγμής ύποπτος της συγκλονιστικής αυτής υπόθεσης και ο πατέρας της εξάχρονης, η τύχη της οποίας αγνοείται, συνεχίζει να αρνείται πεισματικά την εμπλοκή του στο έγκλημα, ενώ η αστυνομία λαμβάνει καταθέσεις τόσο από πρόσωπα του περιβάλλοντος της άτυχης γυναίκας, όσο και του 33χρονου. Να δούμε αυτό που μας είπε Στέλλα, ότι θα είναι μεγάλη νύχτα και αναμένουμε να δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί η αστυνομία, αν θα προχωρήσει σε νέα σύλληψη ή όχι. Αξίζει, Μιχάλη, αν με επιτρέπεις να σημειωθεί πως καθόλου την διάρκεια της ημέρας η αστυνομία τηρεί μια σιγή χθείως. Είναι πολύ φιδωλή. Εύλογο αυτό, έτσι. Ακριβώς, γιατί πρόκειται βεβαίως για μια πολύ σοβαρή υπόθεση και υπό τον φόβο, όμως, θα έλεγα, της διαρροής πληροφοριών. Μάλιστα. Λοιπόν, να συνδεθούμε και με το μεταλλείο Μητσερού. Εκεί βρίσκεται η Νικόλ Κουναφή. Νικόλ, συνεχίζονται οι έρευνες, υπάρχουν νεότερες πληροφορίες για το αν θα αρχίσει και πότε η άντληση νερού από το φρεάτιο? Λοιπόν, Μιχάλη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και από μένα. Να πούμε ότι η περιοχή εξακολουθεί να φρουρείται. Δεν έχει καταστεί, δεν γνωρίζουμε ακόμα εάν θα συνεχίσουν εδώ ξανά οι έρευνες, λόγω του ότι, όπως πληροφορούμαστε κυρίως για το θέμα αυτής της επιχείρησης άντλησης νερού, είναι αδύνατον για λόγους ασφαλείας να αντιληθεί το νερό από το φρεάτιο στο Μητσερό. Οπότε καταλαβαίνεις και εσύ ότι η αγωνία για την εξάχρονη κόρη της Μαρίς Ρόους κορυφώνεται. Σήμερα έγινε μια υπηρεσιακή σύσκεψη με την συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και αποφασίστηκε ότι δεν μπορεί να γίνει άντληση, Μιχάλη, από το φρεάτιο, γιατί όταν αφαιρεθεί όγκος του νερού θα υποχωρήσουν τα τυχώματα. Και όπως αντιλαμβάνεσαι και εσύ, το όλο εγχείρημα κρίθηκε ότι δεν ήταν ασφαλές. Και πρέπει να πούμε ότι στη σύσκεψη, για να μειώσουν το ρίσκο, έτσι να μην χαθούν και στοιχεία αν υπάρχουν εκεί στο φρεάτιο. Λοιπόν, Νικόλ, Μιχάλη, και πρέπει να σου πω ότι στην σύσκεψη σήμερα συμμετείχε και το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης και άλλοι δικοί του θέματος, διότι και πρόσωπα που γνωρίζουν την περιοχή, όπως καταλαβαίνεις και εσύ, έτσι ώστε να δουν τι μπορεί να γίνει. Λοιπόν, Νίκο, παρακολουθούμε το ρεπορτάζ. Πάμε και στον Νίκο Προκομένο. Νίκο, καλησπέρα και σε σένα. Είναι πολλά και βασανιστικά τα ερωτήματα που προβάλλει η κοινή γνώμη για τους χειρισμούς στην υπόθεση της άτυχης μητέρας. Με το πιο βασικό να έχει να κάνει με το αν έγινε ως έγινε, όπως έπρεπε, η διερεύνηση πριν από ένα χρόνο, όταν καταγγέλθηκε για πρώτη φορά η εξαφάνιση της μάνας και του παιδιού της. Ακριβώς, Μιχάλη, όπως ανέφερες και εσύ, είναι η ίδια η κοινή γνώμη και η κοινή λογική που φαίνει στην επιφάνεια κάποια βασανιστικά ερωτηματικά, τα οποία μάλιστα λίγες ώρες μετά την διαπίστωση ότι πρόκειται για την 38χρονη γυναίκα από τις Φιλιππίνες και την σύλληψη ως ύποπτου του πρώην συντρόφου της και πατέρα του παιδιού, έγιναν και καταιγιστικά προς την αστυνομία με την συμβολή και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Όλα τα ερωτήματα έχουν κοινό παρονομαστεί αυτό που ήδη είπες στην εισαγωγή σου.
Εάν δηλαδή η διερεύνηση το Μάιο του 2018, όταν έγινε η εξαφάνιση, ήταν αυτή που έπρεπε, και αν ναι, όπως υποστηρίζει η αστυνομία, γιατί δεν ήρθαν από την πρώτη στιγμή στο φως τα στοιχεία που προέκυψαν μόλις ένα 24ωρο μετά τον εντοπισμό του πτώματος. Ως επέκταση αυτού του ερωτήματος, δεν μπορεί να μην γίνει αναφορά σε αυτό που λέγεται ευρέως ότι η αστυνομία δεν αντέδρασε με τον τρόπο που θα αντιδρούσε, εάν η εξαφάνιση αφορούσε μία Ελληνοκύπρια από τη Λάρνακα, για παράδειγμα, και το παιδί της, και όχι μία γυναίκα από την Ελλάδα. Για να ακριβολογούμε, αυτό αφορά και εμάς, έτσι. Ακριβώς, Μιχάλη. Και εμείς, όταν προέκυψε το θέμα, περάσαμε το όλο ζήτημα στα ψηλά γράμματα. Αμφιβάλλω αν υπάρχει δημοσιογράφος τον τελευταίο χρόνο που ρώτησε τι γίνεται με την εξαφάνιση της συγκεκριμένης γυναίκας και του παιδιού της. Και είναι μια αυτοκριτική που και εμείς ως δημοσιογράφοι, ως επέκταση, ως κομμάτι της κοινωνίας, πρέπει να κάνουμε. Πέραν τούτου, τα ζητήματα που πρέπει να απαντηθούν είναι πολύ συγκεκριμένα, Μιχάλη, κυρίες και κύριοι. Βασικό ερώτημα πρώτο. Γιατί δεν προέκυψε το στοιχείο με τον μυστηριώδη χρήστη του διαδικτύου από την αρχή και η αστυνομία έφτασε στο περίεργο προφίλ στο ίντερνετ τώρα? Μάλιστα, είναι σε θέση να ξέρουν σήμερα πώς η γυναίκα διατηρούσε σχέση με τον συγκεκριμένο, την ύπαρξη του οποίου αγνοούσαν παντελώς όμως όταν καταγγέλθηκε η εξαφάνιση και την διερευνούσαν. Προβληματισμός δεύτερο σε σχέση τώρα με τον πατέρα. Η αστυνομία επιβεβαιώνει ότι του πήρε κατάθεση όταν έγινε η εξαφάνιση και μάλιστα δύο φορές. Τότε δεν θεωρηθήκε ύποπτος. Πώς βρέθηκε τώρα, μέσα σε τόση λίγη ώρα, το διαβατήριο του παιδιού? Εάν είχε ή δεν είχε η αστυνομία τότε μπροστά της τα στοιχεία που να καταδείκνυαν ότι η γυναίκα δεν έφυγε οικειοθελώς στο εξωτερικό? Υπάρχει με το φάγγελος, έγινε διερεύνηση, υπάρχει φάγγελος, λέει η αστυνομία. Ναι, όμως το θέμα είναι ότι τα στοιχεία που βρίσκουν σήμερα υπήρχαν και πριν ένα χρόνο. Γιατί δεν βρέθηκαν τότε? Και το κρίσιμο και τελευταίο τρίτο ερώτημα θα ήταν οι ίδιες οι ενέργειες της αστυνομίας, εάν από την πρώτη στιγμή αποκλειόταν το ενδεχόμενο της διαφυγής από την Κύπρο. Μιχάλη, κυρίες και κύριοι, σε όλα αυτά κάνουμε αναφορά γιατί είναι βασική αρχή πως σε μια εξαφάνιση οι πρώτες ώρες είναι και οι πιο κρίσιμες. Συνεπώς δεν μπορεί παρά να προβληματίζουν όλα αυτά τα ζητήματα με δεδομένο πως κανείς δεν γνωρίζει πόσος καιρός πέρασε από την εξαφάνιση μέχρι το έγκλημα. Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σένα, Στέλλα, και την Νικόλ. Αλλάζουμε θέμα, πάμε σε ένα άλλο δυσάρεστο θέμα, στο Μεροκάματο. Άφησε την τελευταία του πρωί 50 διάχρονος.